και να πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο ακούει στο όνομα Λάκης Γαβαλάς. Ο οποίος Λάκης Γαβαλάς έχει άποψη για όλους και για όλα και καλά κάνει. Αυτός είναι ιδιαίτερος άνθρωπος. Σε αντίθεση, αυτός το πολέμησε. Τις δυσκολίες του τις πολέμησε. Ναι. Δεν βγήκε να πει ότι είχα τάση αυτοκτονίας. Ίσως κάποια στιγμή μετά τη φυλακή. Ναι, αλλά το πήρε τόσο χαλαρά, αυτό σου λέω, που μετά βγήκε ακόμα πιο δυνατός. Βέβαια. Ναι. Και πολεμάει και δίνει τη δική του μάχη και είναι και όρθιος και μπράβο του. Και να πούμε εδώ βέβαια ότι ο Λάκης Γαβαλάς, όπως και ο Νίκος Αποστολόπουλος, έχουν δώσει ψωμάκι σε πολλές οικογένειες. 300 άτομα δούλευαν κάποτε στο Λάκη Γαβαλά. Και κάποτε το να πηγαίνει στο Λάκη Γαβαλά το μαγαζί ήταν παράσημο για οποιονδήποτε επώνυμο να πει εγώ βάζω Λάκ επάνω μου. Δηλαδή το Λάκη Γαβαλά, την εταιρεία του. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση. Πανάκριβη βέβαια, αλλά εντάξει. Πανάκριβη. Όμως, θέλω να πάμε σε δηλώσεις που έκανε σχετικά με την Demi. Έκανε κριτική για την Demi και για την Eurovision. Πάμε να τον ακούσουμε γιατί έχω μια διαφωνία εδώ μαζί. Eurovision, έγινε ανάθεση στην Demi. Θα θέλατε να είστε αυτός που θα την έδινε να πάει στην Eurovision? Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι ένας art director, αλλά δεν κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι ειδικός. Αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να πάει η Φουρέιρα. Εμείς θέλουμε παλμό, θέλουμε πράγμα. Η Demi είναι πολύ καλή, έχει μια πολύ ωραία φωνή, αλλά είναι ένα κοριτσούδι. Η Eurovision θέλει έτσι ένα πράγμα πολύ πιο διρλαντά που λέμε. Και η Φουρέιρα για μένα το έχει πάρα πολύ. Κοριτσούδι, βρε, η Demi. 24 ετών κορίτσι, 25, πόσο χρόνο είναι, με φωνάρα και μάλιστα μία Ελληνίδα από τη Μάνη πρέπει να κρατάει, γιατί είναι Παπαδέα λέγεται η Demi. Λοιπόν, πρέπει να κρατάει και από τη Μάνη και τα λοιπά και λες τώρα για ένα κορίτσι της Μάνης ότι είναι κοριτσούδι. Καταρχήν είναι ένα ωραίο κορίτσι. Για το προφίλ της, που του ίδιου του φαίνεται προφανώς, ότι είναι πιο κοριτσάκι, δεν έχει αυτό το σεξι που έχει η Φουρέιρα. Αυτό εννοεί. Εντάξει, δεν έχει αυτό που έχει Φουρέιρα, ναι, σίγουρα, αλλά έχει όμως κάτι το οποίο είναι αθώο, ένα όμορφο πρόσωπο, έχει ένα ωραίο χαμόγελο, έχει μια καταπληκτική φωνή καταρχήν. Μια φωνή η οποία σε κερδίζει με την πρώτη και μάλιστα με τον Δημήτρη Κοντόπουλο έχουν ξανακάνει δουλειά μαζί που έχει γίνει επιτυχία μεγάλη το καλοκαίρι του 12. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι κομμάτι κοινό, δεν θυμάμαι πώς ήταν ο τίτλος του. Λοιπόν, και νομίζω τώρα ότι η συνεργασία αυτή θα φέρει μια μεγάλη επιτυχία. Εγώ τουλάχιστον έχω ελπίδες για να πάει στην δεκάδα. Τώρα βέβαια για τη Φουρέιρα δεν διαφωνώ. Ας πάει με την Αλβανία. Να σου πω κάτι. Επειδή πέρυσι έγινε ένας χαμός, δεν θέλουμε και πολλές φασαρίες και βαβούρες. Γιατί εάν αναλάμβανε να πάει η Φουρέιρα, θα είχαμε τους μισούς που θα θέλανε, οι άλλοι μισοί θα θέλανε. Όχι, είναι από την Αλβανία, εμείς θέλουμε Ελληνίδα. Και να πάει η κοπέλα, να πάει με τα χρώματα της, ναι, της πατρίδος της, να την τιμήσει κτλ. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να πάρουμε τώρα τη Φουρέιρα να τη βάλουμε με τα δικά μας χρώματα. Μιλάμε για την ελληνική σημαία, δεν σηκώνεται εκεί. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Δεν πάνε να μου πούνε και ακραίο και να πούνε τι θέλουν. Η Φουρέιρα να πάει με τη χώρα της. Εμείς θέλουμε να πούμε η ελληνική σημαία να σηκώνεται από Έλληνες. Στη χώρα της δεν μπορεί να πάει γιατί δεν έχει το όνομα που έχει εδώ. Εδώ έχει κάνει. Δεν ξέρω, ας πάει να δοκιμάσει. Ας πάει σε διαγωνισμό, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και επειδή δεν έχει το όνομα που έχει εδώ, θα τη φάσουμε από εγώ. Παιδιά, πάντως εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποια, ας βγάλουμε απ' έξω το Λάκη Γαβαλά, κάποια κυκλώματα. Δηλαδή, κάποιοι υποστηρίζουν συγκεκριμένες τραγουδίστρες, κάποιοι υποστηρίζουν πάρα πολύ τη Φουρέιρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι στα top ονόματα αυτή και τη στιγμή. Βέβαια. Και βέβαια. Είναι η κορυφαία pop τραγουδίστρια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Pop τραγουδίστρια, όχι λαϊκό, pop τραγουδίστρια. Συμφωνώ μαζί τους. Αλλά δεν πάει να πει αυτό ότι πρέπει η Σόνη και καλά να πάει με τη σημαία την ελληνική εκεί. Ότι να, θα πίσω από τώρα, τα λεγόμενα του Λάκη Γαβαλά κάτι υπάρχει. Θα υπάρχει μια γνωριμία, θα υπάρχει ένα αντισηματάκι, θα υπάρχει. Κατάλαβε. Όλα είναι συνδετική κρίκη. Είναι όμως και υποκειμενικά όλα. Δηλαδή μπορεί του κυρίου Λάκη Γαβαλά να του αρέσει περισσότερο. Όχι, και επειδή είπε κιόλας ότι θέλουμε παλμό, θέλει ρυθμό στο Eurovision, δεν του πηγαίνει η Demi. Τώρα γιατί δεν έχει τραγούδια με παλμό η Demi? Για μένα έχει, απλά για τον κύριο Γαβαλά. Και ποιος, καταρχήν με ένα Φωκά Ευαγγελινό που θα είναι μέσα και θα δώσει τον παλμό, ο Φωκάς πάει να πει ότι χρειάζεται, νομίζετε, την Demi να δώσει παλμό. Ξέρω, μπορεί να έχουν και χορεύτες τριγύρω. Ναι. Και είπανε κιόλας ότι θέλουν, ετοιμάζουν ένα τέτοιο τραγούδι, δεν ετοιμάζουν κάτι σε μπαλάντα. Νομίζω εμείς θα επιλέξουμε δύο χορευτικά μια μπαλάντα, οπότε. Πρέπει να σας πω
ότι όταν ο Σάκης Ρουβάς έκανε εκείνη την υπέροχη κολοτούμπα την ανάποδη στην ναι. Κωνσταντινούπολη. Στο Σέικι. Τα φώτα όλα είχαν πέσει επάνω στη μία από τις δύο χορεύτριες. Και οι δύο ήταν ωραίες. Εσένα σου άρεσε η μελαχρινή με το μακρύ. Μία από τις δύο. Εγώ το έζησα αυτό. Άσε να το πω καλύτερα που το έζησα εγώ. Εμείς όλοι βλέπαμε και οι δύο ήταν ωραίες. Σαν σύνολο. Εσύ. Εγώ που ξέρω όμως ότι η Λιραράκη ήταν αυτή η οποία να πούμε είχε πάρει τον κόσμο επάνω της και τρέχαμε όλοι από πίσω. Ασχολείται με τη. Νομίζω κάνει χορογραφίες για τη Γιουρμένη. Μα η Λιραράκη ήταν πέρυσι μαζί με τους πόντιους. Παιδιά τα πανηγύρια τα πήρε και τα έφτιαξε. Που είχε πρόβλημα κιόλας λίγο. Η οποία δεν χορεύει τώρα, η Λιραράκη, απλά κάνει χορογραφίες. Mm-hmm. Να πω λοιπόν τότε ότι ο Φωκάς Αυαγγενός ήταν η εμφάνιση που με τρία άτομα μόνο επάνω στη σκηνή της Eurovision στην Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη εμφάνιση που είχαμε ποτέ. Και οφείλεται στο Σάκη Ρουβά πρώτα και μετά στη Λιραράκη. Η οποία και η άλλη κοπέλα, η οποία ήταν και αυτή σωστή, ήταν μια εμφάνιση καταπληκτική που έδειξε, ρε παιδί μου, πράγματα. Χωρίς εφέ, χωρίς σκουπιά, χωρίς τίποτα. Αντίστοιχα, εάν πάει Ντέμι με δύο. Έκανε και το σκίσιμο. Εάν πάει Ντέμι με δύο, ας το πούμε, υπέροχους χορευτές, κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί. Είτε είναι δύο, είτε είναι τέσσερις, είτε είναι μια ομάδα. Η Ντέμι, επειδή είναι μόνη της, μπορεί να είναι πάνω έξι άτομα. Έξι. Οπότε φανταστείτε τι θα βάλει. Και βέβαια να σας πω ότι πέρυσι. Αυτή η υπέροχη εμφάνιση που βλέπαμε τον ο Ρώσος ήταν που ανέβαινε τα σκαλοπάτια κτλ. Νομίζω ο Ρώσος. Ναι. Του Φωκά Ευαγγελινού ήταν. Ναι. Γενικά ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει κάνει επιτυχίες και στο Αζερμπαϊτζάν, νομίζω. Έχει πάει με πολλές χώρες. Υπέροχο φωτισμό. Μπορεί να παίξουν και με τα φώτα, παιδιά. Όλοι λένε για την εμφάνιση του Αζερμπαϊτζάν που είχε κάνει. Ιδιαίτερα στο Κίεβο είχε πάει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ναι. Με την πρόπερση, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας. Ήταν στα κορευτικά, ήταν. Πώς ήταν η κοπέλα αυτή, πώς ήταν να δεις στην Ουκρανία. Ναι, στην Ουκρανία, με Ουκρανία έχει πάει. Ναι, πρόπερση. Δεν το θυμόμαστε. Μόνο ότι στο Ρουσλάν, εγώ θυμάμαι που ήταν Ουκρανοί. Αλλά ήταν στο Σάκη, στο Σέικι. Είχε πάει και βγήκε δεύτερη κοπέλα, θυμάμαι. Δεύτερη ή τρίτη είχε βγει, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Πάντω ήταν πολύ καλή. Εδώ, παιδιά, να σα πω ότι βλέποντα αυτή την εικόνα, πρέπει να ξέρετε ότι κάπου εκεί ήμουνα κι εγώ. Στο Κίεβο, Ναι, στο Κίεβο. Κάπου εκεί ήμουνα κι εγώ. Μακάρι να ξαναπάμε. Γιατί λένε πολλοί ότι πάμε για την πρωτιά. Για να δούμε. Με το Ντέμι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω να πάμε με την πρωτιά. Εγώ δεν θέλω να πάμε για πρωτιά, να σας πω. Εγώ δεν θέλω να ρίξω την κοπέλα επάνω τέτοιο βάρος και να θεωρηθεί αποτυχία αν δεν πάρει την πρώτη θέση. Ναι. Αλλά εγώ θα θεωρήσω μεγάλη επιτυχία να περάσει τον τελικό. Γιατί πέρυσι με τη βλακεία της ΕΡΤ μείναμε εκτός. Λοιπόν, πρώτη επιτυχία θα ήταν να περάσει. Και αν μπει στη δεκάδα μέσα, που θα μπει. Στη δεκάδα μέσα, να είστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα, βλέπετε, ελληνική σημαία. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ την ελληνική σημαία να την τιμήσουμε και να πάει η κοπέλα λοιπόν εδώ και να μην λέμε αν πήγαινε η Φουρέιρα θα ήταν καλύτερα. Όχι, η Φουρέιρα δεν δικαιούται να πάει με την Eurovision με την ελληνική σημαία. Δεν δικαιούται. Εδώ κάνει καριέρα, εδώ τις έχουμε δώσει τα πάντα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν προσκυνάμε στα πόδια της στη Φουρέιρα όλοι μαζί. Την γουστάρουμε, τη θαυμάζουμε, ναι είναι κορμάρα, ναι είναι μια ωραία φωνή, ναι, αλλά όμως θα θέλαμε στην Eurovision να πηγαίνουν δικά μας παιδιά. Δεν μπορεί να έχει πάει μια Μαρινέλα, ρε παιδιά, και μετά να στείλουμε τη Φουρέιρα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Θα πρέπει κάποια πράγματα να κρατήσουμε. Όπως επίσης, δεν είναι άσχημο να είχαμε και ελληνικό στίχο, αντί για αγγλικό που θα πάμε πάλι. Και εδώ είναι κάτι το οποίο μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Βέβαια, στα αγγλικά η. Δεν θα ρισκάρουμε πάλι. Ναι, είναι πολύ καλή. Δεν παίζεται έτσι. Ίσως γι' αυτό το. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το ρισκάρουμε. Γιατί γενικά οι χώρες που πάνε με δικό τους στίχο έχουν θέμα. Έχουν προβλήματα. Να ευχηθώ το τραγούδι από τα τρία που θα προκριθεί να είναι αυτό που έχει γράψει η αδερφή της. Της Ντέμι. Λοιπόν, το ένα το έχει γράψει η αδερφή της. Να ευχηθώ λοιπόν να είναι αυτό. Υπόθεση. Να είναι οικογενειακή υπόθεση, να υπάρχει πάθος και ένταση από την οικογένεια, Παπαδέα. Ωραία. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πότε θα γίνει ο διαγωνισμός, ξέρουμε. Ο διαγωνισμός θα γίνει, πρέπει να γίνει μέσα Φλεβάρι οπωσδήποτε. Ναι. 12 Μαρτίου είναι τελική ημερομηνία, πρέπει να παραδώσουμε το τραγούδι. Οπότε λοιπόν μέσα Φλεβάρι θα έχουμε τον τελικό να επιλέξουμε το ένα από τα τρία τραγούδια. Η Ντέμι ήταν μια πολύ καλή επιλογή να σταματήσουμε να μουρμουράμε, να σταματήσουμε να λέμε αν θα πήγαινε αυτή ή να πάει αυτή, εκείνη και εκείνη. Ωραία λοιπόν, εάν θέλετε να επιλέξουμε, πριν φτάσουμε να πούμε για Φουρέιρα, έχω άλλα 15 πρόσωπα να σας πω. Άλλα 15 πρόσωπα έχω να σας πω. Και πολύ καλύτερα από τη Φουρέιρα. Να πάνε να το στηρίξουν καλά. Παράδειγμα, Τόνι Σφήνος.
Ναι, έχει σχολήσει τα 70's. Ναι, και βέβαια. Έχει στυλάκι. Είναι έχει... πολύ. Μα γιατί η Eurovision, εάν πάει ο Τόνις Φίνος η Eurovision με το δικό του προσωπικό στυλ, έχουμε τελειώσει. Έχουμε πάρει πρωτιά. Μόνο το σπαγκάτ που κάνει, που έχει κάτι ανοίγματα απίστευτα. Έχει πολύ καλή φωνή. Έχει πολύ καλή φωνή. Σε σχέση με αυτά που κάνει. Και το look, όλο το ντύσιμο είναι υπέροχο. Και όσο θα βλέπουμε ελληνική σημαία, θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί και να θέλουμε να σηκώνει τη σημαία, να τη σηκώνουν ελληνικά να χέρια. Να νιώσουμε λίγο υπερήφανοι. Πες ναι, ελληνικά χέρια. Όταν εγώ είδα, ας πούμε, να σηκώνει τη σημαία η Έλληνα Παπαρίζου, ήταν συγκινητικό. Για φανταστείτε να ήταν στη θέση η Φουρέιρα και να σηκώνει την ελληνική σημαία μες στο Κίεβο και να λέμε μπράβο, μας είμαστε πρώτοι και να πετάει το Αλβανός και να λέει παιδιά, έχουμε και εμείς μερίδιο. Και θα έχουν και δίκιο. Όχι ο Αλβανός, οποιοδήποτε άλλο. Όπως και οι Σουηδοί είπαν ότι είχαν μερίδιο σε εμάς. Αλλά βέβαια είναι Ελληνίδα, Ελληνίδα η Παπαρίζου. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει μερίδιο, ρε παιδί μου. Δικό μας. Μπορούμε. Καλώς δεν μπορούμε, γεια σας. Στείλτε πάλι τους πόντιους, αντί να στείλετε τη Φουρέιρα. Δεν πειράζει. Πανηγύρια, πανηγύρια. Τι να κάνουμε δηλαδή.